Τα 4,5 ρίχτερ που καταγράφηκαν στις 6 σήμερα το πρωί ήταν αρκετά για να ταρακουνήσουν και πάλι τους κατοίκους σχεδόν σε όλη την Κύπρο. Μερικές μάλιστα ημέρες μετά το μεγάλο σεισμό που καταγράφηκε ανοιχτά του νησιού. Έγινε ένα σεισμό στην Πάφων και ελαφρά σεισμό στην επαρχία Λεμεσού και Λευκοσίας. Επίκεντρο του σεισμού και αυτή τη φορά η θαλάσσια περιοχή της Κύπρου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χρυσοχούς με εστιακό βάθος 23 χιλιόμετρων. Έγινε στην ίδια περιοχή που είχαμε το σεισμό. Της 11ης Ιανουαρίου. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα μετασεισμό ο οποίος δεν προκαλεί έκπληξη. Οι μετασεισμοί μπορεί να διαρκέσουν μερικούς μήνες. Και μπορεί ο μεταμεσονύχτιος σεισμός της 11ης Ιανουαρίου να ήταν ισχυρότερος, ωστόσο αυτή τη φορά έγινε ιδιαίτερα αντιληπτό στην Πάφα, αφού αρκετοί ξεκινούσαν εκείνη την ώρα για τη δουλειά τους. Η νέα σεισμική δόνηση καταδεικνύει ότι η σεισμική δραστηριότητα στο νησί μας είναι ιδιαίτερα έντονη το τελευταίο διάστημα και ότι ο σεισμός μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου. Είμαστε προετοιμασμένοι και σε ετοιμότητα. Σύμφωνα πάντως με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το γεγονός ότι βλέπουμε τακτικούς μη καταστροφικούς σεισμούς δεν δημιουργεί ανησυχία, αφού αυτή είναι μια ένδειξη ότι εκτονώνεται η ενέργεια. Χωρίς να έχουμε αρνητικές συνέπειες επί του εδάφους. Σημειώνεται ωστόσο ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση.